σαραβωνιαστικά. Κορόιδο που πιαστικά και πήρα μια πεντέκα μαγιώρα για γυναίκα. Και πήρα μια πεντέκα μαγιώρα για γυναίκα. Στο γάμο μάγκανα σου να δεις καλαβαλίκι, σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη. Σαν να ήμουν υπόδικος και περιμένω δίκη. Και βγήκε η απόφαση πως είμαι παντρεμένος, να κουβάλω καθημερινός σαν γαϊδάρος στρωμένος. Να κουβάλω καθημερινός σαν γαϊδάρος στρωμένος. Έπειρα τη γυναίκα μου, περνώ το γιορτή μου, τα σέα μου, τα μέα μου και βούρια το τσαρδί μου. Τα σέα μου, τα μέα μου και βούρια το τσαρδί μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο Σάββατο και Απόβραδο. Μια εκπομπή αφιερωμένη στους κυνηγούς της Κύπρου μας. Να πούμε ότι το κυνήγι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο έτσι, με την μυθολογία, με τους θρύλους της Κύπρου, με την ιστορία του τόπου μας και τον πολιτισμό μας, αφού όπως αποδεικνύουν έρευνες, η Κύπρος έχει σε πληθυσμό περισσότερους κυνηγούς από κάθε άλλη χώρα. Σε σύγκριση με τον πληθυσμό της. Σήμερα εδώ στην εκπομπή μας φιλοξενούμε κυνηγούς, φιλοξενούμε την Ομοσπονδία Κυνηγών, φιλοξενούμε την Θύρα. Απλούς κυνηγούς που ήρθαν εδώ στην εκπομπή για να μιλήσουν για αυτό το άθλημα το οποίο αγαπούν πάρα μα πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα σατυρικό μπήμα για το κυνήγι, το οποίο έχει γράψει ο κύριος Ανδρόνικος. Θα μου επιτρέψουν οι υπόλοιποι. Αξίζει να το ακούσουμε. Το ποίημα έγραψε το ο φίλος μας ο Πανίκος ο γιατρός από τον Αρακαπά. Μάλιστα. Με έναν παππούν που είχε γερόν πολύ για να βρεχούμε, προχτές εμπου ετσάτησε για να συνομπλαστούμε. Εκάτσαμε στον καφενέ έναν καφέ να πιούμε και αρκέψαμε τα νέα μας καθένας να λαλούμε. Λαλή μου πως εσύρεψα γνωρίζεις το χαρκούμε και σύγκοντα παντρεύτηκα. Ως πόσο πιο βαρκούμε. Ήπουν να αλλάξω πιο ζωή, κανεί με το μαράζι, επήρα μια μητσικουρούν, 18 μου ζουρούν, που ήρθε μου τη βεγγάζει, στο σπίτι μου σαν τη δουλούν, έχω την να μεσάζει. Ζούμε κι δυο ανώρωμα, πολλά ευτυχισμένοι, 4 μήνες κλείσαμε που είμαστε παντρεμένοι και μάλιστα 5 μηνών εμπούν αγκαστρωμένοι. Μπράβο παππού, να ζήσετε. Φοερή κυρία, μα θέλω όμως να σου πω και εγώ μια ιστορία. Για έναν παππούν που τάρεσκε να τσινιά θηρία. Μίαν ημέραν το λοιπόν σαν τσινιά στη Σπάρτη και ένα λιοντάρι νηστικόν πάνω του βούραν νάρτη. Χαμνά του μία σεπεθιά δεν κοφκούν τα καντρέφια και ο δαίμονας στη ζώνη του δεν είχε με φουτζέκια. Έτρεμενούλος σύγκορμος, δεν ξέρει τι να κάνει. Μπει βαθιά στο χέρκαν του, το χέρι του στην πούγκαν ως που φτάνει και ράστη μες στο χέρι του, αρπάσε ένα βελόνι που κόψε μες στην πούγκαν του βαθιά στο παντελόνι. Με το βελόνι το λοιπόν ευθύς πυροβολάτο και θα εισαθωρεί το λιόνταρον τέζα να πέφτει κάτω. Λαλή μου ρε Πανίκο μου, θα σ' απογοητέψω, μα με βελόνι σκότωσε λιοντάρι να πιστέψω. Κότσα μου γερολιόνταρον, στον τόπο να τα αφήσει. Σίγουρα άλλο τσινίος το έχει πυροβολήσει
γιατί ελυπήχει τον παππούν. Τι είπε να βοηθήσει. Α, μπράβο. Ήρθες πόσο σου. Κοντά στον νουν τη γνώση. Όπως βελώνει δεν μπορεί λιοντάρι να σκοτώσει. Μη το γδοντάρι σαν παππού νομίζω να ξορτώσει. Οξώ στη φαντασία του γενέκα να εγκαστρώσει. Είναι παππού μα δύνατον. Δύσκολο που τη φύση. Όσον για θέλει η ψυχή. Όσον για προσπαθήσει. Άλλος ενάρτη κοινιός και θα πυροβολήσει και αν γονίνει στον παππού, διπλάρκα θα τα αφήσει. Πανίκος γιατρός που τον αρακαπά. Ευχαριστώ κύριε Αντρόνικε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία απόψε, θα μας διηγηθούν ιστορίες έτσι οι κυνηγοί μας, θα ακούσουμε και ωραία μουσική. Φιλοξενούμε τον Αλέξη Γούδα, την Χαράρεστη και τον Δημήτρη Γιάπη. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ μαζί μας. Πάμε να σας απολαύσουμε και επανερχόμαστε εδώ στην όμορφη παρέα μας. Baby.
έχεις αλλάξει και με έχεις κάψει. Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ. Μέσα ανέβω, κυρά μου δεν βαστώ. Θέλω δρόμο μου τραβώ. Μέσα ανέβω, κυρά μου δεν βαστώ. Θέλω δρόμο μου τραβώ. Εξαιρετικό το σχήμα που φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε και την ορχήστρα μας και τον μαέστρο μας. Λοιπόν, και τους χορευτές μας, Σχολή Χορού Ζορπάς, από τη Λάρνακα μας έχουν έρθει. Και σας ευχαριστούμε πολύ. 50.000 κυνηγοί έχουν καταγραφεί. Οι τελευταίες έρευνες αυτών έχουν δείξει. Νομίζω ένας τεράστιος αριθμός. Φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Μάριο Ευαγγέλου. Είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Κυνηγίου. Σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ μαζί μας. Η ευχαρίστηση είναι δική μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Άντρη, εσένα, αλλά και την εκπομπή σου, το ΡΙΚ, που μας έχει κάνει την τιμή και μας έχει καλέσει απόψε μαζί σας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να μπορέσουμε κι εμείς να πούμε τι είναι κυνήγι. Γιατί πολλοί ακούν κυνηγούς και είμαστε λίγο παρεξηγημένοι. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Κυνήγι είναι άθλημα. Κυνήγι είναι υγεία. Είναι τρόπος ζωής για μας τους κυνηγούς. Καθαρόν οξυγόνο. Εμείς οι κυνηγοί πιστεύω είμαστε οι πιο περιβαλλοντιστές. Αγαπούμε τη φύση. Αν δείτε και τελευταίως με τις πυρκαγιές που έγιναν πέρσι το καλοκαίρι και μακάρι να μην ξαναγίνουν, οι πρώτοι οι οποίοι έχουν τρέξει είναι κυνηγοί. Όπου μας χρειαστούν εμάς τους κυνηγούς, δίνουμε παρόν για τη φύση, για τα οικοσυστήματα, για το, για το περιβάλλον, για τα πάντα. Όλοι αυτοί οι επικριτές, όλο αυτό που λέτε εσείς, ότι είναι παρεξηγημένοι οι κυνηγοί στην Κύπρο, γιατί συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει, να σου πω γιατί. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε το ίδιο. Αυτά γίνονται και στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία μας. Υπάρχουν άνθρωποι καλοί, υπάρχουν άνθρωποι κακοί. Υπάρχουν άνθρωποι κυνηγοί, οι οποίοι είναι σωστοί κυνηγοί και προστατεύουν το θύραμα, αν είναι νόμιμοι κυνηγοί, αγαπούν τη φύση, βοηθούν τη φύση να αναπτυχθεί. Υπάρχουν και κυνηγοί, οι οποίοι, όπως είπα, στην κοινωνία μας υπάρχουν άνθρωποι καλοί και κακοί, το ίδιο και κυνηγοί. Μάλιστα. Σίγουρα ένα μικρό αριθμό, προσπαθούμε εμείς να τους περιορίσουμε αυτούς. Με κάποια νομοσχέδια, με την υπηρεσία θύρας, με την αστυνομία. Θα πούμε περαιτέρω στη συνέχεια. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Μάριο Χριστοδούλου, έφορος θύρας Λεμεσού. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να πω ότι τα κοινία μας αυτή τη στιγμή είναι σε χαμηλά επίπεδα. Προσπαθούμε με τον τρόπο μας και με αρκετή δουλειά να τα ξαναεπαναφέρουμε. Δημιουργούμε μαζί με τους κυνηγετικούς συλλόγους διάφορες εργασίες σχετικά με τα κυνήγια, με τους βιοτόπους. Κάνουμε καταπολεμήσεις διάφορων επιβλαβών, παραδείγματος χάρη της ποντίκας, τον κρακοειδή. Και προσπαθούμε, όπως ξαναεπαναφέρουμε, τα κυνήγια μας εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Θα πούμε και στη συνέχεια για τον ρόλο σας. Να καλωσορίσουμε και τον κύριο Χάρη Αντωνίου, εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Κυνηγίου, που κάλεσε στην ουσία και όλους εσάς που βρίσκεστε απόψε εδώ και σε ευχαριστώ προσωπικά. Θα θέλαμε δύο λόγια και από εσάς. Καταρχήν, συγχαρητήρια για το τόσο ωραίο πρόγραμμα που παρουσιάζετε. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου θέλει να σας ευχαριστήσει για την πρόσκληση. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου χρονολογείται από το 1952 και έχει προσφέρει τα μέγιστα, έχει προσφέρει αλλά και προσφέρει ακόμα, τόσο στην Κυπριακή Πανίδα αλλά και φύση, μέσα από την προσφορά του Κύπριου Κυνηγού που αξίζει να τονίσουμε ότι είναι στη βάση του εθελοντισμού. Είναι το μεγαλύτερο εθελοντικό σώμα που υπάρχει σήμερα στην Κύπρο. Βλέπουμε κυνηγούς οι οποίοι δεν τους νοιάζει ούτε πόσες ώρες παταλούν, ούτε αν κοιμούνται το βράδυ, ούτε αν θα ξυπνήσουν το πρωί να πάνε στο κυνήγι. Δηλαδή αγαπούν το κυνήγι με όλη τους την καρδιά. Και δίνουν την ψυχή τους γι' αυτό. Καταρχήν, ο κυνηγός σήμερα, για μας, τουλάχιστον για την Κυπριακή Ομοσπονδία, είναι ο κυνηγός που προσφέρει πρώτα και αυτός που δικαιούται να πάρει
βάση της νομοθεσίας. Όπως πολύ καλά έχετε αναφέρει, το κυνήγι σήμερα, μέχρι σήμερα κανείς συγγραφής δεν έχει καταφέρει να γράψει ή να το σκιαγραφίσει για το τι είναι. Είναι η αγάπη, η υπερβολική αγάπη προς τη φύση, προς το σκύλο. Είναι ένα μπακέτο. Μάλιστα. Να πάω στον κύριο Γιάννη Ευσταθίου, γιατί έχει ετοιμάσει έναν τσατσιστό, νομίζω, για το κυνήγι. Ναι, ναι, ναι. Να σε ακούσουμε, κύριε Γιάννη. Ετοίμασα τρία, μας αφήσετε, δεν μπορεί να τα πούμε. Βεβαίως, έχουμε όλη τη νύχτα μπροστά μας. Επαρχία μοχός του Σύσσωμη σήμερα να τσατσίσει και να πει ποιήματα για το κυνήγι. Ο τίτλος του ποιήματος μου είναι «Το καλλίκωμα του λαού». Μάλιστα. Κάθουμε μέσα στο μαχαζί με την καρκιά κομμάκια εχθές που επετάχτηκε τσίεμε μέσα στα μάκια. Εθώρουν τσίν τα μάκια του, τσίτουσαν τις πυρίλες και εμέν του μανοκίκυρου εκόφκα σιγαρίλες. Εσήκωσα το όπλο μου, φούξια Καλασνίκοφ, τσίμουν 1000% πως εν να τον πετύχω. Βουνό του μια διασποράς, μα βούραν παραπάνω. Βουνό του και τη δεύτερη και έκατσα την που πάνω. Να πω πως ήταν μακριά, για χώνε του μες τα πηχτά ή του μες τα χωράφκια και φάνηκε μου τζίπε μου στραβάρα μες στα μάκια.
τόσο πλούτικα γυρέψει. Μη με διώχνεις, θεά με καταστρέψεις. Πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου. Η καρδιά μου μάλι δε σ' αλλάζει. Πάρε με στα χέρια σου τα άσπρα περιστέρια σου. Που να βρω γυναίκα να σου μοιάζει. Πως μ' αγαπάς κι ας είναι ψέμα, ρίξε μου κουκλί μου ένα βλέμμα. Θύμα πίνεις μόνο μου, γιατρέψε το πόνο μου, πλούτη κι αν δεν έχω τι πειράζει. Θύμα πίνεις μόνο μου, γιατρέψε το πόνο μου, που να βρω γυναίκα. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει και νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των κυνηγών είναι οι γυναίκες του. Δεν νομίζω να διαφωνείτε μαζί μου. Σωστά. Συνήθως η γκρίνια ακούγεται από τις γυναίκες στον κυνηγό, μα γιατί να πάει πάλι στο τζινί. Ναι, ο θέλω του τσινίου άντρι να τους προσβάλλω. Γιατί που έχει ο άντρας του μπορεί να βάλουν, μπορεί να βάλουν. Να λιάνουν οι τσινίοι τώρα, κύριε Κρίστακη, με το απουλαλείς. Σε κανένας άλλος να μας πει κανένα για την γυναίκα του τσινίου. Γυρεύκω το σεπέτο μου κάποιου να τον πουλήσω. Και φεύκω που τα αγκάλια της να πανατζινήσω, να πανατζινήσω. Μπράβο. Σαν το περτίτσι θέλω τη με μένα ζευκαρώνει. Τσεθκιό του ζήνε σκάμνο τη μωρού κι ανανίο. Νι μωρού κι ανανίο νι. Ενώ άνθρωπο ο τσινίο ποτέ θα πεινάσει. Θυραμάν έχει κάμπο ο να φάει να χορτά. Ασύ να φάει να χορτά. Να φτάσει πίσω το τζινί σαν την παλιά τη λίρα. Μα τίποτε νίξα πολλά, λαλό σας το ηθί, ρα λαλό σας το ηθί, ρα. Να ζήσει και να χαίρεσαι, Άντρι του Καραντώνη. Θέλα να σου μπερτίκα κι ας ευρώ στο αλώνι. Ποτέ μου θα σε παίζα κι ας κρατούν και κάνω. Όλοι κι ας κρατούν και κάνω. Άσου κύριε Γιαννή μου. Ενώ ο κόσμος ένα το λαλί που να περάσουν γρόνι. Ενώ μορφίσα το στούτιο νε Γιώργη Καραντώ. Νιε Γιώργη Καραντώ. Το τελευταίο. Κρωστείτε ήταν να σας πω γνώμη που έχω αιώνης. Για την τζεπέλα να ματούν την καραντό, νη ματούν την καραντό, νη. Πάμε σε τραγούδι και πανερχόμαστε εδώ στην όρφη παρέα μας. Yeah.
λίτσα οργανάκι, καλέ μια σταλίτσα οργανάκι. Πώς σε φέρνει σε μεράκι, πώς σε φέρνει σε μεράκι, μια σταλίτσα οργανάκι. Σώπα,
ένα για τους τραγουδιστές μας, Αλέξης Γούδας, Χαρά Αρέστη και Δημήτρης Γιάπη. Μπράβο. Εξαιρετικοί και οι τρεις. Λοιπόν, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους κορυφαίους σκοπευτές. Νομίζω ότι το όνομα του έχει γραφτεί με μεγάλα γράμματα στην ιστορία του αθλητισμού της Κύπρου. Ο κύριος Αντώνης Νικολαίδης, καλωσορίσατε στην εκπομπή μας, ο οποίος μας έφερε όλη την οικογένεια, τρεις γενιές. Όλη εκείνη η γη, εκτός από σκοπευτής, και ακολουθεί και ο γιος από ό,τι μάθαμε, με λαμπρά πορεία. Πραγματικά, Άντρη, θεωρώ όμως ότι το παιχνίδι είναι λίγο σικέ, αφού έδωσες το λόγο πρώτα στους συναδέλφους κοκκινηχωρίων, οι οποίοι είχαν πάρει τα πρωτεία να σου δώσουν όλα τα πρώτιστα ταλέντα και βραβεία σε σένα, κράτα κομπλιμέντα τα οποία ήταν σε σένα. Άρα εμείς να αρκεστούμε μόνο, να σε ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και... Όχι, αφού είπες δεν θα την παίξεις. Και βέβαια, εμείς δεν έχουμε καλή κόμματα όπως τα ποίηματα, άρα θεωρούμε αν μπορούμε να γράψουμε έτσι ποίηματα. Από εκεί και πέρα, να συγχαρώ εσένα, όλους τους συντελεστές της εκπομπής σου και κατ' έκταση και το ΡΙΚ, που ακόμα μια φορά έχει δώσει το βήμα σε αυτό που για άλλους είναι άθλημα, για άλλους είναι ένα απλό χόμπι, αλλά για τους πλήστους κυνηγούς είναι τρόπος ζωής. Έτσι. Αυτό που ονομάζεται κυνήγι. Λοιπόν, πράγματι έχουμε έρθει εδώ όλη η οικογένεια. Θέλουμε να μας τους συστήσεις στον καθένα ξεχωριστά. Είναι τρεις γενιές. Είναι ο πατέρας μου, ο Νίκος ο Νικολαίδης. Καλωσορίσατε. Ο θείος μου, συνονόματος, Αντώνης Ανάγκης Νικολαίδης. Yes. Και ο μικρός ο Στέφανος ο Νικολαίδης, όπως είπες και εσύ, έχει ακολουθήσει τα χνάρια μου ως σκοπευτής του ΣΚΙΤ με πολλές περγαμηνές. Τώρα είναι και αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής στο άθλημα του σκίτ. Χαρητήρια. Θέλουμε να θυμηθείτε και θα θέλαμε να μας διηγηθείτε καμιά ιστορία έτσι, για τις εξορμήσεις της οικογένειας Νικολαίδη στα βουνά. Θεωρώ ότι να δώσουμε το λόγο στον κυριότερο, αλλά όχι χειρίστον τον κύριο Νίκο Νικολαίδη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστώ κύριε Αντώνη που δώσατε τον λόγο. Τώρα, από πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Πόσα χρόνια ασχολείστε με τον κυνήγι αρχικά? Από τον καιρό που θυμούμαι τη ζωή. Τώρα να αρχίσω από τον καιρό που έπαιρνα τον Αντώνη και έπαιρνα οι πάνες μαζί μου για να το αλλάζω. ή να θυμηθώ μία ημέρα που είναι η τελευταία μέρα του κυνηγίου. Δεν ήταν πολύ επιτυχημένη. Επίσης ο αδερφός μου και εγώ και κάτσαμε το απόγευμα έτσι κάπου να ξεκουραστούμε. Σύμπτωση είχε πέρναν ο Αντώνης με τα δυο παιδιά του, ο Στέφανον και τον Νικόλα, ο οποίος τώρα είναι στην Ελλάδα. Σταματήσαν, αρχίσαμε, μιλούσαμε πώς πήγαινε η μέρα κτλ. Ξαφνικά ο αδερφός μου είδε ένα λαγό. Μάλιστα. Το λοιπόν, κάθεβε ο Στέφανος με ο σκύλο τελικά. Εκτύπησαν τον λαγό ο αδερφός μου, τελευταία μέρα του κυνηγιού, το απόγευμα. Και είδαμε αμέσως ότι ήταν λαγίνα και ετοιμόγεννη. Αμέσως και σαρική, προσέξτε κυνηγή, και σαρική με χαρτιά, τα λαγουδάκια που βγάλαμε μέσα, τα στεχνώσαμε, φυσήσαμε, αναπνέσαν, τα δώσαμε σε κάποιο φίλο στο χωριό εκεί κοντά, τα μεγάλωσε και τελικά τα απελευθέρωσε στη φύση πάλι. Μπράβο σας. Είναι αυτό που είναι μια εμπειρία. Άλλη εμπειρία ότι πήγα στο κυνήγι και ξέχασα να πάρω φυσίγκια, εντάξει, η άλλη υπόθεση. Πήγες στον πόλεμο χωρίς τα όπλα σου. Το όπλο το πήρα, τα φυσίγκια δεν τα πήρα. Είναι πολλές οι εμπειρίες, ποιες να θυμηθώ και ποιες να ξεχάσω. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αγαπάτε τόσο πολύ το κυνήγι? Το κυνήγι είναι κάτι το οποίο είναι ένα άθλημα το οποίο λαμβάνεις εσύ ο ίδιος μέρος. Δεν βασίζεσαι πάνω σε άλλο για να σου δώσει θέαμα. Απολαμβάνεις τη φύση. Πόσοι είδαν την ανατολή του ηλίου από το βουνό. Φανταστείτε πάνω στο βουνό και να ανατέλει ο ήλιος. Πόσο όμορφο. Τι όμορφο είναι. Ή το απόγευμα που δει ο ήλιος. Κύριε Γιάννη μου, με το μικρόφωνο να σας ακούμε. Να σας ακούσει χαρτωμένη σου τώρα, αλλά πρέπει να το πεις στο μικρόφωνο. Φεύγουμε και λίγο που είσαι χαρτωμένη μας. Δεν μας βαρκούνται. Αυτά.
Να πνάζουμε, είπε, να. Εγώ, Κωνσταντίνα μου, ακούεις. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε και τον νεότερο της οικογένειας. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την πορεία σου στο άθλημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ, σαν συνεχιστής αυτής της οικογένειας, θέλω να πω ότι το κυνήγι είναι όχι απλά ένα χομπί, είναι τρόπος ζωής και τρόπος σκέψης, αν θέλετε. Είναι μια διέξοδο από την καθημερινότητα. Βασικά το κυνήγι είναι κάτι πολύ σημαντικό για αυτούς που ασχολούνται. Είναι η άμεση επαφή με τη φύση, με το θύραμα, το άγριο θύραμα, οι αμέτρητες συγκινήσεις που σου δίνουν τα σκυλιά σου. Και πραγματικά είναι η λέξη κυνηγός φαίνεται από το αρχαίο Νάγο των Κίνων, που σημαίνει καθοδηγό το σκύλο. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο σκύλος στο κυνήγι. Και πολύ σημαντικό στο κυνήγι είναι η παρέα. Είναι η οικογένεια, είναι τα πειράγματα, οι κουβέντες μεταξύ της οικογένειας. Και όσοι είναι κυνηγοί πιστεύω μπορούν να δουν τη μοναδικότητα και τη μαγεία του κυνηγιού. Μάλιστα. Έχουμε κανένα τσατιστό πριν πάμε σε τραγούδι. Ένε κάμα μια εξόρμηση κάτω από τα σκρινίτσα. Ένια την πουλκιά νεύκε του και κατά πάνω μόρκε του σε φούχτες κι οπερτίτσα. Ματσί του στον παράδεισο και ένα λαό που τα πίσω στο στόμα του λαβίτσα. Ευχαριστώ κύριε Κρίστακε. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε. Σε τρακάρω πουθενά, μ' αυτόν τον άνθρωπο ξανά, να ξέρεις δεν την βγάζεις. Καθάρισε τη θέση σου, απ' τη σου τη κατάσταση, πριν κάνω επανάσταση.
σε κάνω τσακωτή, να ξέρεις η βραδιά σου αυτή θα είναι η τελευταία. Καθάρισε τη θέση σου, αφήσου τη κατάσταση, πριν κάνω επανάσταση. Κάντε χορεύκου, θέλω να πω στα πιάτα έτοιμα για τους τα μαϊρε, κούτια τους τα μαϊρε που. Πριν να σβήσουν τα άστρα, τρέλη μικρή μου ξελογιάστρα, έλα να πάμε μακριά. Εκεί που όλα είναι ωραία και με τον έρωτα παρέα,
τη μαγεμένη αραπιά. Έλα γλυκό μου τέρι, να πάμε σ' άλλα μέρη που να είναι καλοκαίρι. Να παίζουν οι αραπάδες, μπουζούκια και ζουρνάδες και εμείς μαχαραγιάδες. Στη μαγεμένη αραπιά. Σχολή χορού Ζορπάς, εξαιρετική χορευτριά μας. Λοιπόν, και η μουσική μας φυσικά εδώ στην εκπομπή σήμερα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Νικολαίδη. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια πώς βλέπετε το κυνήγι του σήμερα σε σύγκριση με το πώς ήταν πριν από χρόνια. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλά να ξέρουμε το παρελθόν, αλλά προτιμότερο είναι να βλέπουμε το παρόν και κυριότερα το μέλλον. Mm-hmm. Κατά πόσον υπάρχει μέλλον στον κυνήγι ή όχι. Εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα που βλέπω νέα πρόσωπα στην Ομοσπονδία να σταματήσει αυτή η ανακύκλωση ονομάτων διαχρονικά, γιατί θεωρώ ότι πολλοί κατά τη διάρκεια του χρόνου έχουν προσφέρει. Αλλά προσφέρεις μέχρι ένα επίπεδο. Από εκεί πέρα πρέπει να αφήσεις χώρο σε νέα άτομα με νέο όραμα και όρεξη για να δουλέψουν. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε ιδιαίτερα στα παιδιά που βλέπεις, έχεις κοντά σου, εκπρόσωπον τύπου, εφροθύρας, το φίλο τον Μάριο, που βλέπεις ότι έχουν, είναι νέα παιδιά που έχουν όρεξη. Τώρα, αν με ρωτάς κατά πόσο θεωρώ ότι έχει μέλλον το κυνήγι, είμαι εκ των ανθρώπων που πιστεύω ότι πραγματικά έχει μέλλον στην Κύπρο το κυνήγι, νομένου ότι γίνει μια σωστή διαχείριση. Τι εννοείται? Είναι μια διαχείριση γενική. Είναι η παιδεία στα μικρά παιδιά. Είναι η διαχείριση από τους, τα άτομα τα οποία διοικούν την υπηρεσία θύρας, την Ομοσπονδία, έτσι ώστε να πράττουν τέτοια έργα, έτσι να προσελκύσουν και να οργανωθούν όλοι οι κυνηγοί. Στην αρχή της εκπομπής είπες ότι μιλούμε για 50.000 άδειες. Δηλαδή, οι κυνηγοί μπορεί να είναι περισσότεροι και τώρα δεν βγάζουν άδεια γιατί έχουν σταματήσει για διάφορους λόγους. Άρα, είχαμε φτάσει και σχεδόν 58.000-60.000. Άρα, σε ποσοστιαία μονάδα με τον πληθυσμό, είναι μια τεράστια μάζα πληθυσμού. Άρα, θεωρώ ότι το εκτόπισμα αυτών των ανθρώπων είναι τέτοιο, το οποίο μπορούν να κάνουν θαύματα. Μάλιστα. Πράγματα όμως τα οποία πρέπει οι ίδιοι άνθρωποι που διοικούν να πείσουν, έτσι ώστε όλοι αυτοί που είναι ανοργάνωτοι αυτή τη στιγμή και πιθανόν να μην ξέρουν ακριβώς πώς πρέπει να οργανωθούν, να πάνε κοντά στους κυνηγετικούς συλλόγους. Άρα, ναι, πραγματικά θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει καλύτερο το κυνήγι. Όμως πρέπει να ξεφύγουμε από το τι είναι το κυνήγι πραγματικά. Δηλαδή, το κυνήγι πραγματικά είναι να γεμίζουμε το σακούλι με πουλιά. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτό. Αυτό που είναι το επιστέγασμα είναι να παίξεις ένα-δύο πουλιά και να κάνεις μια ωραία κυνηγετική ημέρα. Uh-huh. Είναι όλη η προετοιμασία πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά. Άρα, να φύγουμε από τον αριθμό, από το ποσοστό, πώς θα παίξει ένα, πώς θα παίξει ο άλλος. Οι κόντρες μεταξύ των κυνηγών. Θεωρώ αυτά τα πράγματα είναι πράγματα τα οποία είναι επιπαλωμένα. Αυτά που βλέπουμε τώρα μέσα στο Facebook, κάποιους να επιδεικνύονται με το αριθμό των θυραμάτων, αυτό είναι μεμονωμένα άτομα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι κυνηγοί δεν είναι έτσι. Και γι' αυτό έχουμε πει κατά τη διάρκεια, είπε και ο Μάριος, ότι είναι παρεξηγημένο το κυνήγι. Γιατί τι βγάζει έξω κάποιος?
Κάποιος που θέλει να βγάλει έξω, βγάλει από το κακό. Άρα τα 1, 2, 3, 5, 20 άτομα. Και δυστυχώς οι καλοί κυνηγοί δεν τους αρέσει να γίνουν επιδειξίες. Σίγουρα. Άρα είναι αυτή η διαφορά μεταξύ του σωστού και του κακού του κυνηγού. Δηλαδή οι πολλοί κυνηγοί λένε, α, είσαι άριστος κυνηγός. Άριστος κυνηγός δεν είναι αυτός που χτυπάει μόνο το θύραμα. Είναι γενικά. Είναι σωστός στην ενδυμασία του, στο πώς συμπεριφέρεται στον άλλον κυνηγό. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το κυνήγι είναι από τα πιο κοινωνικά αθλήματα. Η κοινωνικοποίηση που προσφέρει είναι τέτοια τα οποία δεν προσφέρει κανένα άθλημα. Μπορεί να βγει στο βουνό και να βρει όλου αγνώστου ανθρώπου, να του πει του καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, βρήκατε τίποτα. Εγώ που είμαι μέσα στα αθλήματα, δεν έχω δει άλλο άθλημα που να προσφέρει αυτό το πράγμα. Αν όμω είναι με το γυρί που μιλάμε, νομίζω πρέπει να δώσουμε και το γυρί στο θείο μου τον Αντωνάκη, που ήταν ο μόνο που δεν μίλησε. Βεβαίως. Να πει δύο λόγια και ο ίδιο. Θα σα ακούμε, κύριε Αντωνάκη. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σας να τιμήσετε τους κυνηγούς. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που το κάνουν. Εγώ θα έλεγα ένα συνέχεια με τον Αντώνη το τι είπε. Το κυνήγι δεν είναι ανταγωνισμός. Ούτε είναι και κάρπος εις θυράματος. Ο αυτός σκοπός. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι η παρέα, είναι η φύση. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπάς τη φύση. Και ο καλός, ο σωστός ο κυνηγός είναι ο καλύτερος περιβαλλοντιστής. Παλιά, εμείς που έχουμε γνωρίσει το κυνήγι και από παλιούς καιρούς, παλιά δεν υπήρχε ανάγκη να προστατεύεις το κυνήγι. Ήταν πιο λίγοι κυνηγοί, ήταν κάτι το οποίο ασχολούνταν μόνο ορισμένοι. Υπήρχε ελαφροθυρία και τότε, όπως και τώρα. Με μία διαφορά. Τώρα η ελαφροθυρία είναι εμπόριο. Τότε ήταν κάτι το οποίο θα έπιανε ένας ένα λαγό για το σπίτι του και τα λοιπά, που δεν επηρεάζαν καθόλου το θύραμα. Οι εμπειρίες που έχω εγώ προσωπικά, το τι θέλω να πω είναι ότι για μένα το κυνήγι είναι πάθος, είναι μέρος της ζωής μου. Όταν βγαίνω εις το κυνήγι, ξεχάνω οποιαδήποτε άλλη σκοτούρα να μπορούσα να έχω. Για εκείνες τις δύο ώρες. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα άθλημα το οποίο μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις ενώ σου είσαι ζωντανός. Πολλά άλλα αθλήματα αναγκαστικά σταματάς σε κάποια ηλικία. Και στη δική μας περίπτωση δεν μπορώ να πω ότι είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε με το κυνήγι όπως πρώτα. Αλλά έστω και περιορισμένα έχουμε τον περίπατο σε να τον πάει. Έχουμε την ικανοποίησή μας. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε εδώ στους κυνηγούς μας. Τρελάνη. Δεν λογάριασα παλάτια, σκλάβο με έχουν κάνει. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' αγαπάς. Μαραζώνω σαν το κεράκι λιώνω. Με παιδεύεις γιατί δεν μ' στα αλήθεια και για σένα φλέγω. Έχω φλόγα μες στα στήθια, άκου που στο λέγω. Η μάτια σου μια στάτη, καρδιά σου μου βουρκάρει.
κρίμα να μαθείς μόνος μου να λιώνω. Μαύρη συντροφιά μου δίνεις μόνο κάτω πόνο. Σε λατρεύω, σε καηδεύω, μην καγιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σε λατρεύω, σε καηδεύω, μην καγιώνεις γιατί θα τρελαθώ. Σε καρό, να βγεις να σου, να βγεις να σου μιλήσω. Κρύφα από τη μάνα σου να σε καρό, να βγεις να σου, να βγεις να σου μιλήσω. Και δώσ' μου ένα φυλάκι. Έβγα στο παραθύρι σου να σε καρώ. Και δώσ' μου ένα, και δώσ' μου ένα φυλάκι. Χίλια που να σου κάνουν ένα σε καρό. Να μην θυμά, να μην τη μαρτυρήσεις. Χίλια που να σου κάνουν ένα σε καρό. Να μην θυμά, να μην τη μαρτυρήσεις. Αλέξης Γούδας, Χαρά Αρέστη και Δημήτρης Γιάπης απόψε εδώ στην εκπομπή μας. Εξαιρετικοί τραγουδιστές. Πάντως οι κυνηγοί έχουν ενθουσιαστεί. Ελπίζω και το κοινό μας. Είμαι σίγουρη μάλλον. Λοιπόν, θα δώσω τον λόγο στους τσατιστές μας. Αφιερωμένο για όλες τις κοπέλες. Εντάξει. Γιατί χορό είναι πανέμορφες. Ιδιαιτέρωση στην άντρη μας. Πάλε για την άντρη. Την πέτρα του Ρωμιού θα την ανατινάξω. Και τη θεά της ομορκιάς Αιγιών να την αλλάξω. Έχει ένα ρότσο δίπλα της, μοιαστό με την ιδία, θα φέρω πρώτος καλυστήν το ξακουστό φιδία. Μύρωνα κι αγοράκριτον τους πρώτους μαθητές του, να σε σκαλίσουν συνεσέ με τις παραγγελίες του. Όπως σε πρωταντίκρισα και η καρκιά μου κάιν, με το κορμίν το λιερόν πλωτό στο καταλιάιν. Για να χωρούν τα κάλλη σου, ειν ταύτο να πουτάσεις, να πέφτει πίσω το μαλλίν και να κουμπά τις δράσεις. Κοντά τους θα με μισταρκώ και γιο να μαθητέψω, τα απόκρυφα σου μόνος μου θέλω να τα σμιλέψω. Θα αρνιούντασαι για λόγου σου βασίλεια και πλούτη, κι αμέ θα πούσιν που καρκιάς, πως η θεά της ομορκιάς ποδά και δά εν τούτη. Ευχαριστώ. Καλά, κύριε Αντώνη. Λοιπόν, χαιρομένο για σένα. Εν είσαι αστέριν του ουρανού τσι πάνω που μην ισκείς. Εν και μες στον κόσμο που μας στεναλώνε που νιβρί.
σκυσαλόν εμπούνι βρίσκει. Ευχαριστώ, αλλά το θέμα μας σήμερα είναι το κοινί. Θέλουμε να μας τσατίσετε και να μας πείτε. Είσαστε οι κοινοί, είπα στο βουνό. Και κάνετε έτσι τους καυκάες που κάνουν οι κοινοί, είπα στα βουνά. Έμαθε το που τα σέρκα μου πολλά πουλιά έπαιζα. Έτσι να βουράσαν το λαό να φύς που δάμε, σαν να φύς που δάμε σας. Να σε πάρω στο τζινί για να σε τζινίσω. Μα είσαι σύλλος που γκάμνει και ένα σε χάμνει, ίσο και ένα σε χάμνει. Με το σέπετο που χωριό ούλα που τα σκοτώνω, τη μάλα ήρε του λαού πάντα μου την τελειώνω, πάντα μου την τελειώνω. Σου εμπέζεις τίποτε και να το μαρτυρίσω. Σύλλος είσαι αδέσποτο και να σε χαμνί, ίσο και να σε χαμνίσω. Βάσο ανεκοφκές λαός, προπάντο μια λαϊνά. Είσαν να σαν καστρονούσιν κι ο τριβόλες το μη είναν κι ο τριβόλες το μη. Να πίσω πάνω σου και να σε αγκαστρώσω που του λαούς που σε βουρούν εγώ να σε γλιτώ όσο εγώ να σε γλιτώ. Ακουρεβάσω να σου πω έτσι δάμε στα ίσια. Και το κίνη σου ξέρω το τη βουνά σκαλίτσα. Εσύ λαό ρε έμπαιζεις μα ούτε και περτί τσα μα ούτε και περτί τσα. Να σε πάρω στο κίνη και εγώ να σε παίξω. Στις μιλάν του σιπέτου μου πάνω ένα σε ρε έξω πάνω ένα σε ρε έξω. Μπράβο σας. Είστε όλοι καλοί κοινοί. Πάμε σε τραγούδι και επανερχόμαστε. Παρτίδες αδερφάκι μου θα ανοίξει με
αγάπη μου. Τίποτα δεν κοιτάει, μα όταν έρθει η στιγμή την πόρτα σου χτυπάει. Κολωνάκι, ένα εξαιρετικό τραγούδι. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον αναπληρωτή, έτσι, πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Θα θέλαμε ένα καταληκτικό σχόλιο για τους στόχους της Ομοσπονδίας. Πριν πω στους στόχους της Ομοσπονδίας, θα ήθελα να πω κάτι για την οικογένεια Νικολαίδη. Ο πατέρας, ο κύριος Νίκος Νικολαίδης, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έχει πιάσει από το χέρι πριν 15 χρόνια και με έχει βάλει μέσα στην Ομοσπονδία κυνηγό. Εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με έχει διδάξει κάποια πράγματα. Διαχρονικά η οικογένεια και ο κύριος Νίκος, ο οποίος ήταν οργανωτικός της Ομοσπονδίας για αρκετά χρόνια, αλλά και ο φίλος ο Αντώνης, εκείνον που έχω να πω ότι έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Πριν λίγο είπε ο φίλος ο Αντώνης, αν το κυνήγι έχει μέλλον. Ναι, το κυνήγι έχει μέλλον. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιλοκερδώς βάζουν κάτω τον χρόνο τους και εργάζονται για αυτό το άθλημα το οποίο λέγεται κυνήγι, είτε αυτοί είναι κυνηγετικοί συλλόγοι, είτε είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται για την βιοτόπους, για την ανάπτυξη του θυράματος, το κυνήγι έχει μέλλον μόνο με τον εθελοντισμό. Όμως σε κάποιον στάδιο δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο με τον εθελοντισμό. Εδώ αφού μου δίνεται ευκαιρία, θέλω να ζητήσω από το κράτος, από τους προέδρους, από όλα τα κόμματα, από την κυβέρνηση. Το κυνήγι προσφέρει και ο κυνηγός προσφέρει αρκετά εκατομμύρια, θα πω, στην οικονομία του κράτους. Ήδη γίνονται κάποιες μελέτες, οι οποίες αυτό λέω ότι εμείς σαν κυνηγοί προσφέρουμε. Και λέω εμάς τι μας προσφέρει το κράτος, πάρα πολλά λίγα. Σχεδόν καθόλου. Γιατί να ξέρεις ότι οι κυνηγοί έχουν από μόνοι τους το δικό τους ταμείο, το ταμείο θύρας που τα πληρώνουν όλα. Άρα χρειαζόμαστε και οι αρμόδιοι να τα ακούσουν, χρειαζόμαστε και εμείς βοήθεια και πρέπει να έρθουν κοντά μας. Γιατί ο θελοντισμός, είπαμε, είναι ένα πράγμα, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στον θελοντισμό. Πρέπει να αποχωρήσουμε και παρακάτω. Και ακόμα ένα πράγμα το οποίο θέλω να δείξω είναι με τους νόμους. Οι νόμοι υπάρχουν, νομοσχέδια υπάρχουν. Αλλά οι ποινές δυστυχώς δεν εφαρμόζονται. Ζητώ από αυτούς οι οποίοι είναι οι αρμόδιοι να εφαρμόζουν τις ποινές ότι όταν καταγγέλλονται κάποιοι πρέπει να τα εφαρμόζουν θέμα. Αυτά έχω να πω. Δεν ξέρω ο φίλος ο πρόσωπος τύπου Χάρης αν θέλει να πει κάτι άλλο. Βεβαίως, να τον ακούσουμε. Ας ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες, τον κύριο Νικολαίδη και τον αναπληρωτή πρόεδρο. Όπως έχουμε προαναφέρει, η κυνηγετική ομοσπονδία έχει στελεχωθεί με νέα άτομα, με πολλή όρεξη και καθαρές πλάτες. Γι' αυτό δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή σε κανένα, σε όποιον διαχειρίζεται τις τύχες του κυνηγίου σήμερα. Σήμερα η Κυνηγετική Ομοσπονδία, η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου έχει θέσει νέους στόχους, όπως είναι η εκπαίδευση των κυνηγών. Ήδη τα επαρχιακά τμήματα θα προχωρήσουν, όπως είναι και το σλόγγαν της επαρχίας Λευκωσίας, η κυνηγή στα θρανία, όπου θα παρακολουθήσουν τρεις κύκλους σεμιναρίων, όπως είναι για την πανίδα, για την κυπριακή φύση, για την κοινοφιλία, για την κοινοφιλία, για την ορθή χρήση του κυνηγετικού όπλου και τους νόμους που διέπουν μέσω της υπηρεσίας θύρας. Έχουμε εμπλέξει όλους τους φορείς που έχουν σχέση με το κυνήγι, όπως είναι η ομίλη, η κοινοφιλική ομίλη, που αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στον όμιλο Pointer και Setter Club,
όπου έχει και θα αναλάβει το πανευρωπαϊκό βουνού, όπου θα γίνει στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι προσφέρουν μέσω της καθαρόμενης κοινοφιλίας, αλλά προσφέρουν και προς τους κυνηγετικούς συλλόγους, είτε σε υλικά είτε σε χρηματικά ποσά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας έχετε πει. Ευχόμαστε να επιτύχετε τους στόχους σας. Να δώσω το λόγο και στον Κωνσταντίνο Μισαλή, ο οποίος έχει κυνηγήσει και στο εξωτερικό. Ποιες οι διάφορες με την Κύπρο? Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εντάξει, απλά είχα την τύχη, λόγω του ότι σπούδασα στην Αγγλία, ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά να παίρνω κάποιες εξορμήσεις αρχικά στην Αγγλία. Εκεί αντιμετώπιζα κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι εδώ, αρχικά έτσι όπως το έβλεπα. Εκεί είναι ιδιωτική η γη. Για να μπεις σε ένα χώρο να κυνηγήσεις εκεί, δεν χρειάζεται να έχεις την διαδικασία, να έχεις άδεια από το κράτος ή να πάεις να κυνηγήσεις ελεύθερο που θέλεις. Πρέπει να είναι ενήμερος ο ιδιώτης του χτήματος, να πάρεις άδεια, να πληρώσεις σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όχι, για να μπορέσεις να κυνηγήσεις. Διαφορετική νοοτροπία. Πολύ διαφορετική νοοτροπία. Απλά θέλω έτσι παρενθετικά, μιας και μου δίνετε τούτη ευκαιρία, να πω κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ με την παιδεία, τούτο που αναφέρθηκε τώρα. Να σας πω ότι εγώ όταν σπούδαζα ήμουν στο δεύτερο μου έτος, ήμουν 20 χρονών και πήγα μια μέρα κυνήγηση στις φάσες μαζί με τον νονό μου, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αγγλία, και πήγαμε μαζί. Στάθηκα εγώ σε ένα σημείο, ο νονός μου περίπου 50-60 μέτρα μακριά από μένα, μέσα σε ένα δάσος. Mm-hmm. Κρατούσα εγώ ένα όπλο δικό του, λοιπόν, το οποίο ήταν γραμμένο πάνω του, και το όπλο του ο νονός μου. Στο συγκεκριμένο σημείο που πυροβολούσαμε, υπήρχε ένα σπίτι μέσα στο δάσος, το οποίο δεν το ήξερα εγώ ότι υπήρχε εκεί, και βγάλαμε περίπου 5-6 ντουφεκές, οι οποίες πήγανε τα σκάλια, πέσανε πάνω στο σπίτι. Mm-hmm. Λοιπόν, και καταγγελθήκαμε όπως φάνηκε εκ των υστέρων και ήρθε η αστυνομία. Άμεση ανταπόκριση. Στα 10-15 λεπτά μας ήρθε ένας αστυνομικός. Κατεβαίνει ένας αστυνομικός εκεί. Γελούν κάποιοι. Λοιπόν, και έρχεται και μου λέει, 20 χρονών εγώ, και μου λέει, hello, sir. Και του λέω, hello. Και μου λέει, πολύ ευγενικά, συγγνώμη που σε ενοχλώ από το σπορτ σου, μου λέει. Okay. Μου λέει, απλά του φεκίσατε 5-6 φορές προς το πίσω μέρος του δάσους και υπάρχει ένα σπίτι και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε, αν είναι δυνατόν, να προσέξετε και να μην πυροβολείτε πίσω. Μάλιστα. Ωραία. Του απολογήθηκα, ήρθε και ο νός μου, ζητήσαμε συγγνώμη, δεν μας είπε ούτε να φύγουμε τίποτε, γυρίσαμε εμείς, τοποθετήσαμε, διότι κάνουμε κάλυβες στο εξωτερικό, τοποθετήσαμε την καλύβη μας αγιώς και πυροβολούσαμε μπροστά και δεν ενοχλήσαμε ξανά κανένα ότι ήρθαν να μας ενοχλήσουν. Με εξέπληξε πραγματικά ο τρόπος που προσεγγίστηκα τότε. Λοιπόν, και από τότε εμένα με τράβησε το κυνήγι στο εξωτερικό. Μέχρι σήμερα το εφαρμόζω 2-3 φορές το χρόνο. Παίρνω τα όπλα μου, πάω στο εξωτερικό, κυνηγώ σε διάφορες χώρες. Είναι εντελώς διαφορετική το συνέστημα του να κυνηγάσει στο εξωτερικό παρά στην Κύπρο, όμως αυτό δεν μειώνει την αξία που έχει το κυνήγι μας εδώ στην Κύπρο. Mm-hmm. Και αυτό είναι που, όπως είπαν οι Κυπροαλίσαντες, δεν είναι αυτός ο σκοπός του να πας κυνήγι και να πετύχεις ένα ψηλό νούμερο. Αυτός ο σκοπός είναι να πάεις να ικανοποιηθείς, να έρθεις σε επαφή με τη φύση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός ούτε να πάεις να σκοτώσεις, ούτε να πάεις να δολοφονήσεις όπως κάποιοι νομίζουν. Ωραία. Αυτός ο σκοπός είναι να πάεις να ξεκουραστείς, να περάσεις όμορφα, να έρθεις σε επαφή με τη φύση και η ίδια πραγματικά ικανοποίηση είναι αυτό που λέω εγώ που θα πάρω από το να πάρω ένα πουλί στην Κύπρο, μπορεί να πάρω την ίδια ικανοποίηση με το να πάρω 100 στο εξωτερικό. Μάλιστα. Διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός η ποσότητα, ούτε είμαστε στη γλώσσα μας των κυνηγών κρεατοσυλλέχτες. Μάλιστα. Πάμε για να το απολαύσουμε. Κρατούμε τα λεγόμενα σου και πάμε στους τσατσιστές μας, πάμε στον κύριο Γρίστακο. Σήμερα έχει γενιούς να παίζουν μαυρομάτες. Έλα κουόγιο, έλα κουόγι τα μπουλαλού. Είσαι πέστες τους έφερους, σπάζουν τους τες γαλά, άντε σπάζουν τους τες γαλάτες.
αγάπησα την που μωρό σαν το σιλιβουρότη. Έγινε εσύ πιο δυναμένη να αγάπησαν την προ. Την αγάπησαν την πρώτη. Που τότε σαν μας σε σκεφτώ. Θέλω σε πέτω να παίχτω, να αποσπαστώ να πνάσω. Το αντέχω ποιον κάνει, θωρώ τον τάφο μου να νιχαρκούμε ασέχα, σω θαρκούμε ασέχα σου. Έτσι το τσινίν εμπάρκεψε που τα αρχαία χρόνια. Εορτή κι ατσίκλε τσέ λαούς ετρώαν τσέ τριό, όνια ετρώαν τσέ τριό. Θα κλείσουμε με το πείμα του κύριου Γιάννη για τον πιο πιστό φίλο του κυνηγού. Η σύλλη μου. Από όσοι. Αμα νυφκώ εις το γυρόν και η σύλλη εν ομπρός μου ξιάνω και την ποστασάν και τις σκοτούρες της δουλειάς εγκαθαρών το φως μου. Να ακούω το κακάρισμα του Μπέρτικου στο φτέρος και του δρουμπιού τη μυρωκιά ξιάνω ότι είμαι γέρος. Να δω τις στράτες του Ιαλού που φκένουν να ψαρέψουν και εν τους ποφεύκουν κι όλαοι. Φτάνει να τους κοντέψουν και καρτερού φερμαριστεί και κάμνουν μου σινιάλων έτω το μόνο μπούρρο του. Μάστρε να τον ευκάλω. Φερμάρουν και κατοπατούν ώσπου να του κοντέψουν πριχού την κούτσιν πεταχτεί να τον εξυμπερτέψουν και εμένα που είμαι ο μάστρος τους σίγουρα να μπερτέψουν. Ευκάλαν την απόφαση οι σύλλοι να τους πιάνουν, κόμμα και μες στη βούρκα μου μπορεί να μου τους βάλουν, πού θέλουν καλή κόμματα εμένα να προσβάλλουν. Γεια σου κύριε Γιάννη μου. Ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά. Έχετε ανοιχτή πρόσκληση να ξανάρθετε στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε και την οικογένεια Νικολαίδη που ήταν απόψε εδώ μαζί μας. Έναν καταληκτικό σχόλιο και από εσάς. Πριν κλείσουμε. Εμείς σας ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά. Ήταν τιμή μας που ήρθαμε οικογενειακώς εδώ και τρεις γενιές. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να δείχνεις ότι είσαι από οικογένεια κυνηγό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα. Θέλω να ευχηθώ στην Ομοσπονδία και στα νέα τα παιδιά καλή δουλειά και εμείς οι έξω να μην μηδενίζουμε τα πάντα επειδή είναι πολύ δύσκολη η δουλειά τους και απλώς να είμαστε κοντά να τους βοηθούμε. Μπράβο. Να δώσουμε τον λόγο και στον κύριο Χάρη. Με τα 5 εκατομμύρια που προσφέρουν σήμερα οι κυνηγοί στην συνολική διαχείριση της Κυπριακής Πανίδας, αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν διαχειρίζονται μόνο τα θηρεύσιμα, αλλά διαχειρίζονται, διατηρούμε τα αγρινά μας, διάφορα είδη πουγιών, αλλά και περιοχές Natura. Οι κυνηγοί με την εθελοντική προσφορά τους είναι πάντα πρώτοι σε πυρκαγιές, είναι πάντα πρώτοι και σε διάφορα άλλα φιλανθρωπικά έργα. Γι' αυτό τους οφείλουμε έναν μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά, τον κύριο Δημητρή Κόνσολον που ήταν απόψε εδώ μαζί μας, μαζί με την ομάδα του. Τους Αλέξη Γούλα, Χαρά Αρέστη και Δημήτρη Γιάπη που ήταν απόψε εδώ μαζί μας. Την ορχήστρα μας, τον μαέστρο μας, τον Γιάννο Τομώτη που επιμελείται πάντα εδώ τα τραπέζια μας. Όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι εδώ στην εκπομπή μας, την παραγωγή μας, τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες. Κλείνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Γεια σας. Σβήστε μ' απ' το χάρτη, σβήστε μ' απ' το χάρτη.
στάση μου αναμικρό, με τα δάκρυα πίνω. Το κρασί μου αναμικτό, με τα δάκρυα πίνω. Όχι και τι θα γίνω, όχι και τι θα γίνω. Σε συζητούνε, Βαλεντίνα, Βαλεντίνα.